ήξερε, ήμουν από πάνω του και είχε τρελαθεί αυτός. Παιδιά, έχει πολύ καλό παιχνίδι. Παλιά, πραγματικά παλιά, εννοώ παλιά. Πριν 4-5 χρόνια. Το έχω αγοράσει κάποιο λόγο 15 ευρώ, δεν ξέρω ποιο λόγο να δώσω 15 ευρώ για το παιχνίδι. Παιδιά, βότε, εδώ είμαι, κύριε, να, πάρτο. Μην μπλέκεις με ραφάρι, ποτέ ποτό με, yeah. Είναι πόλεμο, είναι, παιδιά. Το χάσε, δεν πιστεύω. Τι γίνεται, έφαγα μπαν από το βόρειο, έφαγα μπαν. Καλησπέρα, Jail Army! Γεια σας! Jail Show εδώ πέρα! Και σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ένα τρομερό challenge! Έτοιμο? Πάρα πολύ τρομερό! Παιδιά, σήμερα θα παίζουμε βίντεο παιχνίδια για 24 ώρες, part νούμερο... Duo. Δύο. Ναι. Δύο. Απλά δύο. Δύο. Αλλά πολύ extreme σήμερα, παιδιά. Σήμερα θα παίξω. Να σας πω μετά τι παιχνίδι θα παίξω. Τελευταίος που θα σταματήσει το gaming κερδίζει 1000 ευρώ, παιδιά. Είναι 1000 πολύ ευρώ. Γι' αυτό δείτε μέχρι το τέλος να δούμε ποιος είναι νικητής. Εννοείται ο σας μπαμπάς θα γίνει νικητής. Γιμον gamer. Ραφάριο Τζιουλάρ με μόνο. Λοιπόν, το λέω από τώρα. Δεν βαρέθηκα να παίζω υπολογιστή. Θα πάρω εγώ PlayStation. Και έπαιξα εδώ πέρα. Το λέω από τώρα. Και εγώ υπολογιστή. Αγαπημένο μου παιχνίδι. Άστο, εσύ υπολογιστή πάνω. Εγώ έχω δικό μου κάτω. Α, ο Ραφάριο έπαιξε κάτω πίτια. Στο λογικό του υπολογιστή. Κάτω. Πρωτού όμως ξεκινήσουμε. Θα πάμε να αγοράσουμε πράγματα. Αυτά που θέλουμε, γλυκά κτλ. Να έχουμε λίγο βενζίνη, ναι. Για το σώμα μας. Να έχουμε ενέργεια, δηλαδή να φάμε, να πίνουμε και τα λοιπά. Ναι, μεταφορά είναι, έξυπνε. Αυτό, ωραία. Αλλά πρωτού ξεκινήσουμε μία γραφή. Κουδουνάει καμπανάκι, like οπωσδήποτε. Και πάμε να αγοράσουμε τα πράγματα. Λοιπόν, παιδιά, τώρα ήρθαμε στο αγαπημένο μας κάβα Όλυμπος για να πάρουμε κάτι πράγματα για να τραβήξουμε το βίντεο. Δεν συχτάμε, φοράμε μάσκα πάντα. Και πάμε. Λοιπόν, παιδιά, τι να πίνουμε τώρα, κοίταξε. Εδώ υπάρχει σίπουρα, αλλά εγώ δεν πίνω αλκοόλ. Δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω. Εδώ είναι κάτι ωραίο. Είναι όχι, αλκοόλ είναι παιδιά, απογορεύεται. Τότε τι να πίνω, να πίνω χέλ. Τέλος πάντων, έχουμε στο σπίτι χέλ, αρκετά στο ψυγείο. Εγώ να πάρω καλύτερα χυμό. Να δοκιμάσω, δεν δοκίμασα ποτέ στη ζωή μου τέτοιο χυμό. Και έχω όνειρα να δοκιμάσω σήμερα. Πιστεύω θα είναι καλά. Λοιπόν, και θέλω κάτι να φάω σίγουρα. Αλλά τι να φάω τώρα, εδώ, δεν ξέρω, μάλλον ντυμόν κάποιος από εδώ θα πάρει, δε. Έλα. Το ξέρω τι θα πάρω. Μ' αρέσει αυτά τα, δεν ξέρω πώς λέγεται, κοκονάτς. Μπάρες, τέτοια και τέτοια. Και τι άλλο? Και αυτό να πάρω. Και στο Κάβο Όλυμπος υπάρχει και τέτοια, Nas Bars. Είναι πάρα πολύ καλό η υγεία, παιδιά. Θα τρώτε μόνο υγιεινά φρούτα και υγιεινά τα προϊόντα. Εντάξει, παιδιά, σε παρακαλώ. Εγώ, παιδιά, θα πάρω ένα aloe vera. Ανανά. Και θα πάρω χελάκια που έχω σπίτι, επειδή έχω πάρα πολλά χελάκια που ξέρω το έχω και ένα ψυγείο. Συν και θα πάω να πάρω κάτι να φάω. Νομίζω πάρω πατατάκια, μια και δίνουν πάρα πολύ ενέργεια και είναι πάρα πολλά. Είναι μπόλικα τα πατατάκια γενικά, άμα αγοράσω μια σακούλα. Γι' αυτό ναι, πάμε. Λοιπόν, θα πάρω τα αγαπημένα πατατάκια τα οποία είναι τα καυτερά πατατάκια, τα Mexican chili. Νομίζω αυτά θα είναι πάρα πολλά, είναι μπόλικα μέσα, αυτά θα πάρω εγώ μόνο αυτά. Αχ, τι να αγοράσω. Αλκοόλ δεν θέλω. Aloe vera βαρέθηκα. Monster Hell δεν θέλω, βαρέθηκα. Τι να πάρω, η αλλαγή λέω να πάρω πάλι χυμό. Boring, αλλά τι να κάνεις, θα πάρω χυμό. Τι να κάνω. Θα πάρω αυτό και βλέπουμε. Λοιπόν, παιδιά, από ποτά θα πιω και πολλά. Έχουμε σπίτι χέλ, τόσα έχουμε κοιμήσει με χέλ. Έχουμε αυτό, θα έχουμε και νεράκι του Θεού. Οπότε τι θα πάρω, ζελδάκι οπωσδήποτε. Θα πάρω αυτά, παιδιά, που ξυνίζουν τόσο πολύ, που μόλις θα πεις, ξυπνάς, παιδιά, ξυπνάς επιτόπου. Και δεν χρειάζεται ούτε energy drink, ούτε τίποτα. Αυτό που ξυπνάς από τη ξυνήλα, που είναι καλό αυτό. Επίσης θα πάρω σοκολάτα για να έχω ενέργεια πάντα να τρώω. Αυτό βασικά είναι τα παιδιά. Για μένα πραγματικά είναι από τα αγαπημένα μου. Δεν ξέρω γιατί. Πιστεύω όλοι τα αγαπάνε, όλοι τα λατρεύουν αυτά. Και επίσης, ποιος δεν αγαπάει τα μπουένο. Εντάξει, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην το αρέσει μπουένο. Αλλά δεν θα μείνω εδώ πέρα, θα πάρω και κάτι αλμυρό. Αλλά επειδή είδα ότι ο Ντιμόν πήρε πατατάκια, δεν θα πάρω και πατατάκια, θα μου λέει ότι ζηλεύω. Και ζήλευε αυτό. Αλλά εγώ δεν ζηλεύω τον Ντιμόν. Δεν ζηλεύω ποτέ τον Ντιμόν, ποτέ ποτόν. Οπότε θα πάρω αυτό εδώ. Αυτό. Αν και θα ήθελα να δοκιμάσω αυτό εδώ πέρα που είναι με barbecue, αλλά έχω ένα κακό feeling ότι είναι κακό. Αυτά. Πάμε να πληρώσουμε, παιδιά, και πάμε να πάρουμε το PlayStation να παίξουμε όλη μέρα. Λοιπόν, παιδιά, είμαι έτοιμος τώρα να κάτσω εδώ όλη μέρα, όλη νύχτα
και να παίξω πάρα πολύ ωραία παιχνίδι. Να δείτε και να τρελαθείτε, παιδιά. Δεν υπάρχει τέτοια παιχνίδι στον κόσμο. Και να πίνω, εννοείται, χυμό και έχω γλυκά να έχω ενεργία, να πάρω ενεργία, παιδιά. Τώρα είμαι έτοιμος. Λοιπόν, κοίταξε. Τράβα. Αυτή που τι κρατική είναι. Πω. Αυτή είναι πέρσι που έρχονται και εγώ θα είμαι Λεωνίδας με 300 σπαρτιάτες, παιδιά, σήμερα. Και να έχω πόλεμο με εκατομμύρια Πέρσους, παιδιά. Πέρσους πόλεις λέγεται, αυτοί που ήρθαν εκεί. Λοιπόν, παιδιά, τώρα παίζουμε φορά, παιδιά, το καλύτερο παιχνίδι στην ανθρωπότητα των ανθρώπων. Δεν ξέρω αν βγάζω αυτό που λέω. Βγήκε ένα σεζόν, να πω να δεν έχω παίξει πάρα πολύ. Έχω παίξει ίσα με του φίλου μου έτσι αρένα. Αλλά θα παίξω τώρα, παιδιά. Έχω πάρα πολλέ ώρε μπροστά μου και πιστεύω πω μπορεί και να ανέβω στο Division 7, παιδιά, στο Fortnite. Εκτό άμα βαρθώ και παίξω κάποιο άλλο παιχνίδι, δεν ξέρω, θα δούμε. Πάντω, ναι. Λοιπόν, θα πάμε και θα βρούμε κανένα όπλο. Καμία σόμπι δεν θέλω να βρω εγώ. Για σου που για μένα. Ωραία, τι είναι αυτό που αυτό είναι όπλο. Ωραία, δεν πειράζει. Θα πιούμε το σιλτάκι και πάμε για μάχη τώρα. Ουφ, λοιπόν, παιδιά, ήρθε η ώρα να παίξω τώρα εγώ PlayStation. Μα είναι λίγο άβολο αυτό, PlayStation. Το θέμα είναι, τι παιχνίδια να παίξω έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε και Κατσίκα, Gochi Emulator, είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Έχουμε GTA, έχουμε Rocket League, Fortnite, δεν θα παίξω, δεν είμαι παιδάκι. Και έχουμε το καλύτερο παιχνίδι, UFC, παιδιά. Για αρχή λέω, παιδιά, εγώ να παίξω κάτι έτσι τρόλ παιχνίδι, για να περάσει η ώρα εύκολα και χαλαρά, ώστε να παίξω το Gochi Simulator, που σημαίνει παίζω την κατσίκα. Παιδιά, φαντάσου να έχεις PlayStation, να είσαι 23 χρονών και να παίζεις καμία κατσίκα. Dude, life is sad. Okay, πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε, είμαι έτοιμος. Ξεκινάω το πόλεμο, παιδιά. This is Sparta! Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να μαζέψουμε τα ξύλα και να στρώσουμε ακόμα ένα σπιτάκι για να κερδίζουμε πολλά. Και ένας από αυτόν να στείλουμε στη Πέρσους να δει πώς γίνεται, τι γίνεται, παιδιά. Πάμε. Πόλεμο ξεκίνησε, παιδιά. Ωραία. Και να πούμε ένα χυμό, παιδιά. Να έχουμε ενεργία όλη τη νύχτα, όλη τη βράδυ, όλη τη πρωί. Χυμούς. Πίνουμε χυμούς. Και να ξεκινήσω από κοκονάτ. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία, λοιπόν. Πάμε, ψάχνουμε για αντίπαλο. Λοιπόν, πού είναι όλοι αυτοί εδώ. Είναι δίπλα μου, παίζει ένα κάτω μέσα. Να το. Δεν ξέρει που είμαι. Δεν ήξερε που ήμουν. Δεν ήξερε, ήμουν από πάνω του και είχε τρελαθεί αυτός που πυρούλησε δεξιά, πιο στροστρά, αλλά όχι πάνω. Το νουμπάκι. Γι' αυτό, παιδιά, είμαι ο καλύτερος Fortnite παίκτης, παιδιά. Και άμα θέλετε να σκίσαν και εμένα, βάλτε σαν πόρτα και τον τυπώ πολλά γύρω, παιδιά, γιατί όχι. Παιδιά, αυτό το παιχνίδι είχε πολύ πλάκα, πραγματικά. Αν και μου φαίνεται κάποιο λόγο σαν να κολλάει, επειδή έχω συνέντευξη πάνω ότι έχουμε καλό υπολογιστή κτλ. Μου φαίνεται το πλαίσιο πιάνει αδύναμο σχετικά. Αν και έχει κομπλέ γραφικά, αλλά κολλάει. Κοιτάξτε το λίγο, παιδιά. Λοιπόν, πάμε. Άνθρωπο. Του! Όπα, πώς σου χτυπάω, ρε. Αλλά κοιτάξτε, παιδιά, η γλώσσα μου είναι πάνω του. Oh my god! Παιδιά, έχει πολύ καλό παιχνίδι. Παλιά, πραγματικά, παλιά, ένα από παλιά. Πριν 4-5 χρόνια, το έχω αγοράσει κάποιο λόγο 15 ευρώ. Δεν ξέρω ποιο λόγο να δώσω 15 ευρώ για το παιχνίδι. Και τρόλαρα. Αυτό το παιχνίδι είναι καθαρά τρόλο. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει νόημα. Δεν ξέρω. Αλλά έχει πλάκα, παιδιά, σε περνάει η ώρα. Λοιπόν, παιδιά, τώρα μπαίνουμε μέσα στο. Στο Πέρσους, εδώ πάμε. Να σκίσουμε το Πέρσους, παιδιά. Εδώ πάμε. Πού είναι ο Αλέξανδρος. Εδώ είμαι, κοίτα. Παιδιά, what the hell. Εδώ είμαι, κοίτα, να, πάρτο. Μην μπλέκεις με ραφάρια, ποτέ, yeah. Είναι πόλεμο, δεν μπορώ να φάω. Κοίτα, να βγάλω τόξι, κοίτα. Του, fire! Later. Λοιπόν, παιδιά, έπαιξα και κέρδισα. Πέρασε 2-3 ώρες. Μάτια πονάει. Και πάω τώρα πάνω. Να παίξουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, πάμε μαζί. Λοιπόν, παιδιά, τώρα εγώ θα παίξω ένα άλλο παιχνίδι, αλλά πριν πάω στο άλλο παιχνίδι, παιδιά, είπα ας πάρω λίγο χελάκι να πιω, να έχω ενέργεια, παιδιά. Γιατί βέβαια στα χελ δίνουν ενέργεια και όταν είσαι gamer θες ενέργεια, ωραία. Εγώ εδώ πέρα θα πάρω το χελ Coco Split Gamers Edition, παιδιά. Γιατί είμαι gamer και θα πιω χελ που είναι gamer edition, εντάξει. Λοιπόν, έχω και πατατάκια, έχω και το aloe vera και τώρα πάω να παίξω λίγο Minecraft, παιδιά. Πάμε.
Ωραία. Το ανοίγουμε και παιδιά στην υγεία σας. Πάμε να παίξουμε λίγο Minecraft. Λοιπόν παιδιά, έχουμε εδώ πέρα στη βάση, παιδιά, έχω κυριολεκτικά την πιο μεγάλη βίλα, παιδιά. Πήρα το temple των villagers και έφτιαξα εδώ πέρα μια τεράστια βίλα, παιδιά. Αυτή δεν είναι απλά βίλα, αυτή είναι η βίλα του αιώνα, παιδιά. Κοιτάξτε πόσο μεγάλη είναι. Κοιτάξτε, από κάτω μπορείτε να πάτε, κάτω από τη βίλα έχει μια σπηλιά η οποία μπορείτε να πάτε να μαϊνάρετε. Ή άμα θέλετε, ανεβαίνετε πάνω και είστε μέσα στη βίλα, παιδιά. Δηλαδή έχουμε και μια μαύρη έξοδο, έτσι. Ώστε άμα γίνει καμία πυρκαγιά μέσα στη βίλα, μπορώ να φύγω από κάτω. Καταλάβατε, παιδιά. Τόσο γνωστό είμαι. Αυτό θα μου πήρε πάνω από 10 ώρες να φτιαχτεί γενικά. Δεν ξέρω, όχι 10 ώρες, μπορεί λιγότερο, αλλά πάνω κάτω ναι. Και κοιτάξτε, παιδιά, το πιο βασικό. Η πισίνα μου, η οποία είναι φτιαγμένη από prismarine blocks, παιδιά. Για να βρούμε ένα block, ήθελα περίπου μισή ώρα για να βρούμε έτσι 5-6 blocks. Μισή ώρα για 5-6 blocks. Και εδώ πέρα έχω πόσα, έχω κάνει μια πενταριά, έχω. Όχι, μη σα πω και δύο στάξει έχω κιόλα. Φανταστείτε πόση ώρα παίζα. Εντάξει. Και βέβαια έχω και την καλύτερη φάρμα στην οποία έχω. Κοιτάξτε, τα έχω ξεχωρίσει όλα. Πρόβατα, κοτόπουλα και γελάδες, παιδιά. Και δύο βίντεο που είναι προσέχουν, ναι. Και εδώ πέρα έχουμε τα φαγητά που εντάξει, θα μας νοιάζουν. Άχρηστα είναι. Μάλιστα, έχω παιδιά, θες, θα συνεχίσω. Θα πάω να φτιάξω κανένα διαμάντι, μπορεί ίσως. Εσείς κάντε πως τίποτα μια γραφή, παιδιά. Και επίσης, παιδιά, πηγαίνετε και τσεκάρετε τα merch μας, GL Army merch, παιδιά. Έχουν πέσει ήδη μέσα shipping από 15 ευρώ που έκανε shipping, δηλαδή μεταφορά. Τώρα είναι στα 7 ευρώ, παιδιά. So, πηγαίνετε, αγοράστε πάρα πολύ όμορφα μπλουζάκια και πολύ φθηνά κιόλας. Και τεσπά. Παιδιά, τώρα πάμε και ψηλά, ψηλά στο Luna Park, τρέμα ψηλά. Και δείτε τα κολπάκια που ξέρω εγώ που έχει πάρα μα πάρα πολύ πλάκα. Θα δείτε τώρα. Ωραία, παιδιά, μπήκαμε στο σανσέρ εδώ πέρα και περιμένουμε να βγούμε. Να πάει που είναι, ρε. Ανέβηκα πάνω και να πέσω έτσι κατά λάθος. Πάμε ξανά πάνω. Ωραία, πριν ανεβήκαμε, περιμένουμε αυτό το τρενάκι και δείτε τώρα τι θα κάνω. Κάτσε κάμε φέτες και πεθαμένη κάτι λόγο. Παιδιά, κοιτάξτε, έβαλα τη γλώσσα μου πάνω στο τέτοιο και τώρα θα γίνει χαμός, παιδιά, κοιτάξτε. Κοιτάξτε, κοιτάξτε τώρα, κοιτάξτε. Σπου! Παιδιά, το είναι bug. Oh my god, oh my god, τι γίνεται! Παιδιά, έχω... Είμαι σίγουρος καταλάβετε τίποτα. Λοιπόν, έβαλα τη γλώσσα μου εκεί πέρα. Όταν βάζεις τη γλώσσα σου κάπου με την κατσίκα, κολλάει μέσα από τη θέση. Και αυτό το πράγμα είναι. Αλφα Park πάει έτσι, βουουου! Πάει έτσι, βουουου! Παντού πάει, ρε. Και αυτό κολλάει. Δείτε τώρα τι θα κάνω πάλι. Θα βγει με το ίδιο να κάνω τώρα ένα διαφορετικό κόλπο. Κοιτάξτε. Εντάξει, παιδιά, αυτό το παιχνίδι βαρετό, ξέρω βαρετό, δεν έχει νόημα, δεν έχω τι να κάνω. Αλλά πλέον το πάω έτσι σιγά σιγά να κάνω πολλά παιχνίδια, ώστε να περάσει πολύ ωραία η ώρα. Πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Λοιπόν, παιδιά, τώρα ήρθε εδώ πάνω στο δωμάτιο του Οδυσσέα, να κάτσω στο καρέκλο του Οδυσσέα και να παίξω το παιχνίδι του Οδυσσέα. Είναι πώς λέγεται, ξέρω εγώ τώρα κάτι για το πόλεμο είναι. Κράτησε στο κόμμεντ. Τι παιχνίδι είναι. Αδυσσέας μου είπε ότι όπλα σαν αληθινό και υπάρχει και παιχνίδι σαν αληθινή πράγματα εδώ. Ελάτε να δούμε τώρα. Πατάω play, παιδιά. Δεν ξέρω, πρώτη φορά παίξω. Ποιος είναι αυτός. Πού είμαι. Αχα, μάλλον πρέπει να διαλέξω. Να διαλέξω το όπλο. Εννοείται να πάρω ή καραμπίνα ή το, αυτό το όπλο. Όχι, πιστόλι, επειδή. Τι λέτε τώρα, βέβαια. Δηλαδή, αυτό το να πάρουμε. Αυτό, όχι. Και πάλι. Πού είναι αγαπημένο μου Καλάσνικοφ. Νομίζω αυτό, εντάξει, γράφει κάτι άλλο. Αλλά βλέπω ότι είναι Καλάσνικοφ. Εγώ ξέρω πάρα πολύ τι είναι Καλάσνικοφ. Πάμε. Τι. Τέλειο παιχνίδι, παιδιά. Τέλειο παιχνίδι. Πάρα πολύ φοβερό. Γιατί δεν έχω σφαίρας. Τι να κάνω, παιδιά. Γράψτε στο κόμμα τι να κάνω. Τελείωσε σφαίρας. Α, μάλλον ερένα, παιδιά. Πάω. Οκ. Το έχουμε, παιδιά. Πάμε. Αλλά πολύ αργός. Μάλλον πολύ βάρη έχει. Давай. Αχ, вот тебе, скотина. На тебе. Και αυτός είναι κακός. Τόσο δύσκολο παιχνίδι, δεν περίμενα ποτέ από τόση ζωή μου, παιδιά! Είναι το πρώτο παιχνίδι που είναι τόσο δύσκολο και δεν μπορώ να κάνω τίποτα! Πάλι παιδιά! Κάποιος έρχεται, παιδιά! Εδώ είναι, κοίτα! Δεν μπλέκεις με GL Army, παιδιά! GL Army τώρα είναι αληθινό βορ, παιδιά! Ααα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 α.
Λοιπόν, παιδιά, τώρα ξέρω και θελή, αλλά πριν το παίξω Rocket League, πρέπει λίγο να τσιμπήσω να φάω κάτι. Δεν κολώνω. Είναι πολύ, πάρα πολύ ξινά πραγματικά. Προβολικά πολύ ξινά. Και χει μου οπωσδήποτε, παιδιά, για να αφιδατώνομαι, να έχω ενέργεια, να έχω δύναμη, να έχω βιταμίνες και να είμαι focus στο παιχνίδι που θα παίξω Rocket League ώστε να κερδίσω. Έχω παίξει Rocket League πάνω από 2 χρόνια, παιδιά. Φανταστείτε, πολύ παλιά. Δεν έχω ξαναπέξει, αλλά είμαι καλός, είμαι σίγουρος. Παιδιά, μόλις τώρα μπαίνει το παιχνίδι, μπαίνουμε στο 3v3. Είμαι εγώ και άλλα 3 άτομα, 2 άτομα και. Όπω! Ξεκίνησε, παιδιά. Παμ! Μα αλλά εδώ το σωσά. Παιδιά, είμαι του πάνω. Τώρα θα βάλω γκολάκι. Όχι, 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 όχι. Όχι. Λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν. Ετοιμαστείτε, παιδιά. Άκι! Όχι, ρε φίλε, όχι. Και το ένιωθα. Τώρα κοιτάξτε, 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 κοιτάξτε τώρα. Τώρα, τώρα θα μπει, θα μπει. Έλα. Πάρε! Το χάσε, δεν πιστεύω. Και φάγαμε τον γκολ. Κοίτα τι έχασα εκεί πέρα, δεν το δείχνει. Όχι, ρε φίλε, μας αγχώσει ένα γκολάκι. Έλα, ρε φίλε, τι ομάδα είναι αυτή, ρε φίλε. Ομάδα σου τύχη, ρε φίλε. Και εγώ εντάξει, νουμπά είμαι, δεν μπορώ να πω ψέματα, παιδιά. Με νουμπά. Παιδιά, εσείς παίζετε Rocket League. Είστε καλοί σε αυτό ή όχι. Εγώ από ό,τι βλέπω είμαι νουμπά, αλλά άμα έπαιζα και εδώ παρά θα είχα κάνει καριέρα τώρα, παιδιά, είμαι σίγουρο. Δεν θα ήμουν επαγγελματία YouTuber, θα ήμουν επαγγελματία Rocket League. Αυτό, Rocket League. Αυτά, παιδιά. Θα λέμε. Παιδιά. Άλλαξα λίγο παιχνίδια. Νομίζω είναι πιο εύκολη θα είναι. Να ξεκινήσουμε. Λέγεται Γκράνι. Να σου πω λέει είδε Γκράνι στο δάσος. Αν θέλετε να κοιτάξετε στο βίντεο μας. Αλλά στο παιχνίδι δεν είδα ποτέ. Α, είδα, είδα, ναι, όχι, έπαιξε, έπαιξε. Πάμε. Να βάλουμε play. High. Volume music, σε ok, πάμε. Τέλεια. Πιστεύω να περάσουμε πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Οκ, πάμε, παιδιά. Κοιτάμε εδώ. Πού είναι το όπλο μου! Δεν κατάλαβα. Γιατί δεν έχει όπλα. Εγώ ήθελα να πυροβολήσω και δεν μπόρεσα. Μήπως είναι άλλα παιχνίδια ήταν πιο καλύτερα. Παιδιά, εσείς τι παίξετε, γράψτε στο comment. Γκράνι ή αυτό το παιχνίδι που έπαιξε πριν. Α? Λοιπόν, παιδιά, τώρα παίζω GTA RP. Πλάκα, δεν είναι RP, παιδιά, παίζω το καλλιτικό GTA 2 ότι είμαι στο PlayStation και δυστυχώς δεν υπάρχει το RP. Αν και μου έχει λείψει, αλήθεια είναι, λίγο, όχι πολύ, αλλά μου έχει λείψει. Και παίξουμε το GTA RP, παιδιά, θα περάσουμε πολύ ωραία, θα κάνουμε πράγμα, διάφορα κολπάκια, θα πάμε, παιδιά, σε κλαμπάκι με κοπελίτσες τώρα, θα δείτε, παιδιά. Αλλά μυστικό, μην το πείτε στον τίμονο αυτό, στο ραφάριο, θα μου σκοτώσουνε. Λοιπόν, παιδιά, τώρα κοιτάξτε τι θα κάνουμε. Παπ. Oh, yeah, baby. Ωχ, χορεύει. Αλλά πρωτού, παιδιά, πάμε να δούμε τις κοπελίτσες. Λίγο. Λέω, δεν θέλω να το συζητήσω. Πάμε να πιούμε λίγο τέτοιο βότκα. 10 δολάρια βότκα, παιδιά, το ποτό. Βασικά έτσι είναι τιμές παντού, ακόμα και στην Ελλάδα. Οπότε είναι φυσιολογικό. Αλλά, παιδιά, εσείς μην το κάνετε αυτό. Μην πίνετε γενικά. Κάνει κακό να πίνετε. Ούτε εγώ πίνω προσωπικά ποτέ ποτόν. Και αυτά, παιδιά. Να ακούτε τους γονείς σας. Πάμε. Hey, κοριτσάρα, όπα, όπα. Μαλά. Παιδιά, καλό κομμάτι, παιδιά, καλό κομμάτι. Συμφωνείτε? Για να δούμε λίγο εδώ πέρα. Παιδιά, νιώθω λίγο άσχημα που τα βγάζω αυτά σε βίντεο. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Κοιτάξτε εδώ. Εντάξει, άστο, παιδιά. Καλύτερα μην. Άστο, άκυρο. Παιδιά, τώρα θα παίξω Counter Strike εγώ. Γιατί κουράστηκα. Τι είναι αυτό? Αχα, πάμε. Πάμε, παιδιά, να δούμε τώρα. Παιδιά, εντάξει, να ξεκινήσουμε τώρα πόλεμο Counter Strike. Παιχνίδι είναι πάρα πολύ ωραία. Πώς άκουσα, αλλά δεν έπαιξε ποτέ στη ζωή μου. Τι να κάνω, δεν ξέρω, παράδειγμα. Είμαι κακός, καλός. Πάμε, παιδιά, να κάνουμε σοβαρή δουλειά τώρα. Εγώ ξέρω τι να κάνω. Yes. Yes. Κέρδισε εγώ. Έχασα. One hour later. Λοιπόν, παιδιά, έπαιξα αρκετά νομίζω και είμαι μεγάλη ηλικία. Δεν νομίζω αυτά τα παιχνίδια με πιστόλια δεν είναι για μένα. Εγώ πιο πολύ αληθινά τα πράγματα, κατάλαβες. Βαρύθηκα, να σου πω αληθεία. Έχασα παιχνίδι 100 φορές και δεν ενδιαφέρει εμένα. Καλύτερα να χάσω το παιχνίδι και να νικάω όλα τα challenge και θα πάω να ξεκουραστώ. Να κοιμηθώ καλύτερα. Φυσό.
Φτάνει. Παιδιά μου, στην ιδέα. Ο Τιμούν είναι πάνω. Και θα παίζει, τι θα παίζει. Fortnite, σκάκι θα παίζει. Πρέπει να παίζει σκάκι αυτός. Πρέπει να παίζει Fortnite. Αφού ζω και να παίξει, θα παίξει online. Οπότε πάω το λέτα. Πώ έχω το δικαίωμα να πάω το λέτα για 5 λεπτά. Όπως θα πάω πάνω το λέτα τώρα, παιδιά, θα το κλείσω το ίντερνετ και να δούμε. Μήπως βρίσκει τα λοιπά, μήπως τρελαθεί και μήπως χάσει έτσι, παιδιά, το σκαμάρο. Αλλά μην το γράψει αυτό, σα παρακαλώ. Μην το γράψει το έτσι, σκαμάρο, παιδιά. Λάτε. Λοιπόν, ξανά γύρω στο Fortnite, παιδιά. Το Fortnite είναι κάπως πιο ενεργητιακό παιχνίδι. Γιατί παίζει και επειδή προσπαθεί να κερδίσει, παίρνει ενέργεια και η αδρεναλίνη. Χτυπάει το σώμα, στο πω έτσι. Ξέρω να βάζω αυτό που λέω, αλλά ναι, γι' αυτό ναι, παίζουμε Fortnite. Είναι τέλειο παιχνίδι. Αυτό το pickaxe είναι OG και κάνει 1500 V-Bucks. Που σημαίνει πως κάνει κάπως 15 ευρώ, παιδιά. Βλέπετε. Παρόλο που το πήρα εγώ εντελώς δωρεάν, παιδιά. Ξέρετε πώς. Δύο πράγματα. Πρώτον, έχω save the world και δεύτερον, έχω βάλει support a creator που μου πάρω βίντεο, παιδιά. Γι' αυτό βάλετε εσείς, μπας και έχετε καμία τύχη. Λοιπόν, πάμε. Φαρμάρο. Λοιπόν, παιδιά, τώρα κλείνω το ίντερνετ. Το βλέπετε εδώ πέρα. Κοιτάξτε. Πάπα, σβήσαν όλα, παιδιά. Αλλά ο Τιμόν δεν το ξέρει, παιδιά, και μέχρι τώρα το ξανάνοιξε, εννοείται. Μέχρι τώρα να μπει το ίντερνετ θα έχει πέρασει κανένα δεκάλεπτο, επειδή έχουμε χάλα ίντερνετ εδώ πέρα στην περιοχή μας, δεν ξέρω, μια ζωή. Πάμε τώρα πάνω τουαλέτα και να δούμε ο Τιμόν τι κάνει. Οκ, δεν ξέρω, έχω ιδέα. Παιδιά, δεν έχω ιδέα. Τι γίνεται. Παιδιά. Τι γίνεται! Έφεγα μπαν! Έφεγα μπαν από το Fortnite, έφεγα μπαν! Α, όχι, λέει πως δεν έχω ίντερνετ! Πως δεν έχω ίντερνετ! Πως δεν έχω ίντερνετ! Πως δεν έχω ίντερνετ! Windows! Όχι! Είμαι, έχω ίντερνετ, αλλά δεν έχει σήμα, ενώ! Πως! Δεν έχει σήμα στο ίντερνετ! Πως δεν έχει ίντερνετ! Ωραία, παιδιά! Πάμε το λέτε! Και πάμε να δούμε μήπως ο Τίμον δεν έρθει και δεν παίζει να τους καβάλουμε! Το ακούτε, παιδιά, το ακούτε, γιατί μου είναι μέσα. Πάμε να δούμε τώρα μέσα, να δούμε ότι δεν παίζει και το σκαμάρουμε. Ναι! Ω, Τιμόν, δεν παίζεις! Παίζω, δεν παίζεις! Κόρης το ίντερνετ, δεν παίζω, κόρης το ίντερνετ! Δεν παίζεις αφού! Παίζω, πλέον κόρης το ίντερνετ! Δεν παίζεις, δεν παίζεις, παιδιά, δεν παίζει! Παιδιά, το βλέπετε όλοι, δεν παίζει! Αφού... Αράζεις, κάθεσαι εδώ πέρα! Περιμένω να βγει το ίντερνετ! Κάθεσαι εδώ πέρα και αράζεις! Περιμένω να βγει το ίντερνετ! Περιμένω να έξω το ίντερνετ! Δεν έδρευε το ίντερνετ! Και εγώ τι φταίω! Ένα παιδί σε άλλο παιχνίδι να παίζεις τώρα! Ποιο άλλο, ποιο άλλο! Μόνο το Minecraft είναι χωρίς ίντερνετ και το Sims! Minecraft, Sims! Έχω βαρεθεί, έχω παίξει και Minecraft Sims! Να πας στο Google Chrome και πέρα να παίξω το δεινοσαυράκι, έχεις επιλογές! Τι, και πώς έχασα τα σκάκι! Με υπολογιστή! Δεν έχω στο πρόγραμμα! Δεν με νοιάζει! Παιδιά, έχασε ο Τιμόν, έχασε, διότι δεν έπαιζε. Εγώ, Τιμόν, πήγαινα τουαλέτα, άκουσε να φωνάζει και βλέπω. Έχασε. Κάτι φύγε από εδώ. Γοραβάριο. Μέσα, παίζει αυτό, δεν ξέρω. Λοιπόν, δεν έχω πολύ χρόνο, επειδή πάω τουαλέτα. Πάω τουαλέτα και πάω να συνεχίσω να παίζω εγώ, Τιμόν. Δεν είναι δίκιο αυτό. Μου υποψήφισε με ρευλό. Ωρε, φίλε. Παιδιά, αφού χάσω τον Τιμόν και έμεινε μόνο ο Ραφάριο και πρέπει να κερδίσω οπωσδήποτε, θα φάω τα πατατάκια μου εδώ πέρα. Τα γαρδάκια μου βασικά λέγανε γαρδάκια, ναι. Και θα παίξω εδώ πέρα, παιδιά, το UFC. Το αγαπημένο μου UFC, παιδιά. Είναι από τα αγαπημένα μου παιχνίδια ever. Σα ορκίζουμε. Τώρα θα δείτε πώς θα το σκίσουμε, παιδιά. Τα παίδια. Κοιτάξτε, παιδιά, τι θα το κάνω. Παιδιά, σας το είπα. Easy peasy lemon squeezy, παιδιά. Σας το είπα ότι είμαι πάρα πολύ καλός στο UFC. Και όποιος θέλει, παιδιά, ένα βήμα. Όποιος λέει ένα βήμα στο λόγο μου, παιδιά. Ένα βήμα στο UFC και παίζει UFC. Το προκαλώ, παιδιά. Το προκαλώ, εντάξει. Είμαι σίγουρος ότι θα το κερδίσω. Άντε για, ράντε για, παιδιά, πέτα το νοκάου, το είδατε. Δεν είμαι προήλας, είμαι προήλας. Respect! Παιδιά, γράφει οπωσδήποτε, μην ξεχάσετε. Σιω! Όπα! Σιω! Τι είναι! Έχασες. Πες μου τι έχασες. Κέρδισα. What? Στην ψυχή μου κέρδισα. Δεν θέλω να παίξω αυτά τα παιχνίδια. Βλακίες. Το ποιο σημαίνει ότι κέρδισα, παιδιά! Στα το πας! Χίλια ευρώ. Χίλια ευρώ, πού είναι χίλια ευρώ. Κάτω, πάμε κάτω να σου δώσω. Κάτω, παιδιά, χίλια ευρώ. Παιδιά, οπωσδήποτε γραφέ, οπωσδήποτε γραφέ, κουδουνάει καμπανάκι. Και όποιος δεν έχει δει το πρώτο μέρος που κάναμε 24 ώρες gaming, που ήταν πάρα πολύ ωραίο, μπορεί και πιο ωραίο από αυτό το βίντεο, δείτε το, είναι κάτω στην περιγραφή και εδώ πέρα θα το δείτε κάπου, μπείτε μέσα το δείτε όλο, παιδιά, είναι τζαμάτο, οκ. Okay? Και τα λέμε...